υπέροχος ανθισμένος κήπος και από ό,τι βλέπω φυτέματα, αγαπημένη μου Πόπη, εδώ στον κήπο σου, που πάει να πει ότι η καραντίνα περνάει επικοδομητικά. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους. Ναι. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο έρωτας ή η αγάπη είναι καθημερινή και πολύ όχι σωστό, μόνο σήμερα. Πολύ σωστό. Απλά σήμερα γίνεται και κάτι παραπάνω για εμπορικούς λόγους. Εντάξει, και μια δικαιολογία να κάτσουμε στο... Να πάρουμε η λουλούδια, ένα γλυκά, ένα δωράκι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να σας ξεναγήσω. Και να σας πω πώς περνάω την ημέρα. Έτσι. Την καθημερινή ημέρα. Στον κήπο είναι μια ψυχοθεραπεία για όλους. Έτσι. Λίγο πολύ όσο μπορούμε, δεν χρειάζεται να ζοριζόμαστε, αλλά μπορούμε να κάνουμε συγχρόνως και πολλά πράγματα. Τι έχουμε φυτέψει λοιπόν? Ας σας ξεκινήσουμε πρώτα από το μαριολάκι το παραδοσιακό. Πολύ ωραία. Και πάμε στα μπρόκολα μας, στα κουνουφίδια μας, στα χορταρικά μας. Mm-hmm. Το δέντρο μας όπως βλέπετε. Η λεμονιά, έτσι, η ροδιά. Η μανταρινιά που είναι φορτωμένη φέτος. Μάλιστα. Βρήκε ησυχία μέσω πανδημίας να ανθίσει. Έχετε ωραία οριοθετήσει και καλύψει το χώρο έτσι ώστε να μην περνάει κάτι. Ναι, είναι έτσι. Πάντοτε η δυναμία μου με τα λουλούδια. Τα βρήκα όλα στεγνά και δεν πήρε πολύ καιρό πάλι να τα ξανά. Να το, ναι. Μετά την απουσία σας εννοείται, πόσο, 1,5 χρόνο? Ναι. 1,5, ωραία. Άρα, εδώ είναι από τον κήπο στην κατανάλωση, έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Έτσι. Το τεχνό μετά το φελί μου. Που λέμε. Και έτσι περνάει όμορφα, δημιουργικά περνάει. Ημέρα. Ναι, φυσικά. Δεν μου έλειψε κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε, σε μέσο πανδημίας. Πρώτα-πρώτα είμαστε και πιο ασφαλείς. Στη φύση που πραγματικά είναι τόσο όμορφα, υπέροχα τριγύρω. Το περβολάκι μας από κάτω. Mm-hmm. Δεν συνοστιζόμαστε όπως αυτό πρέπει να κάνουμε και να υπακούμε. Λυπηρά όσα συμβαίνουν. Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε μυαλό στον καθένα, αλλά ο καθένας μας είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας. Σωστό είναι, σωστό είναι. Ο ένας-ένας γίνονται πολλά, αλλά όλοι πολλοί δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, όλοι ενημερωνόμαστε και όλοι ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Πάμε και στην κάτω πλευρά, Πόπη, που πέραν από όλη αυτή την ομορφιά που βλέπουμε και την αναγέννηση της φύσης σιγά-σιγά, μια που είναι η άνοιξη, βλέπουμε εδώ ένας χώρος, χαίρομαι γιατί είναι εδώ έτσι φτιαγμένο, που δεν θα μπει κάποιος ξένος για να το πατήσει ή να το χαλάσει. Δεν περνάνε, όπως δεν υπάρχει δρόμος ακριβώς. Για να βγει κάποιος και να mm-hmm. πάει. Είναι ο χώρος μας. Ιδιωτικός. Αυτό που αγαπήσαμε χρόνια. Και τώρα προσπαθώ να το εκμεταλλευτώ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Χρόνια ήταν στεγνό. Τώρα όπως βλέπετε. Έχετε φυτέψει εκεί κάτω? Ναι. Τι έχουμε φυτέψει, μπρόκολα? Εκεί κάτω είναι οι πατάτες. Πατάτες. Έχουμε βάλει πατάτες, κουκιά. Έχουμε βάλει μπρόκολα, έχουμε βάλει σκόρδα, τα κρεμμύδια μας. Τέλεια. Τα απαραίτητα, τα καθημερινά μας που θα μας χρησιμεύσουν αργότερα. Και η αμυγδαλιά εκεί κάτω μας δίνει το στίγμα ότι η άνοιξη ήρθε σιγά σιγά, είμαστε στην άκρη της. Κοιτάξτε να δείτε ότι ακόμη και τα δέντρα έχουν λυπηθεί. Ναι. Πρώτη φορά βλέπω τα δέντρα μου έτσι λυπημένα αυτό το χρόνο. Ναι. Και γι' αυτό προσπαθούμε να δώσουμε χαρά. Έστω και σε αυτό τον αγαπώ μας χάρισε. Και η φύση λίγο το καταλαβαίνει όλο αυτό το περίεργο των κλιματικών αλλαγών. Βλέπουμε πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν αυτή την εποχή, αλλά συμβαίνουν. Βέβαια. Καταρχήν η αμυγδαλιά στο βαθύ είχε αρχίσει να ανθίζει από τις 28 Δεκεμβρίου. Ναι. Μιλάμε από τα Χριστούγεννα. Και αυτό το λέει όλα. Καταρχήν χειμώνα δεν είχαμε. Αυτήν την ώρα δείτε πώς είμαστε. Εγώ δεν κατάλαβα ότι πέρασε ο χειμώνας. Ενώ μας λένε ότι έρχεται η μύδια και αλλού έχει χιόνια, η κάλυμνα σε αυτή την ώρα. Πολύ καλά, ακόμη τουλάχιστον. Ο Θεός μας φυλάει, είμαστε και σε καλό προστατευμένο μέρος. Ναι. Λίγος κόσμος βέβαια. Ναι. Όλα καλά. Όλα πρέπει να έρθουν στην κανονικότητα. Τους, να έρθει πάλι ο κόσμος το καλοκαίρι να είμαστε ελεύθεροι. Βέβαια με προσοχή.
αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα τη στιγμή που ξεπεράσουμε αυτό το κίνδυνο. Και πόσοι από την Ομογένεια, κύριε Τεζάρη, θέλουν να έρθουν πάρα πολύ και ρωτούν οι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Ρωτούν πώς, πότε, τι, τι ξέρουμε γι' αυτό. Λίγο υπομονή, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Τώρα τίποτα, ούτε σχέδια, ούτε τίποτα. Απλά να κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε καλά, να περάσουμε αυτό το κίνδυνο. Και εδώ, η κάλυμνος μας είναι εδώ. Με τις ομορφιές της. Η θάλασσα, πώς με τις γεύσεις της. Και δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε την αμυγδαλιά εκεί. Αλήθεια, αλήθεια, είναι υπέροχα. Εκεί κάτω είναι σκέτινη φούλα. Εκεί κάτω η αμυγδαλιά που φαίνεται εκεί στην άκρη είναι πραγματικά νυφούλα, ολάνθιστη, υπέροχα. Ο καιρός μας υπέροχος, καταπληκτικός, ο ουρανός καθάρισε όταν οι άλλοι μας δείχνουν από το πρωί μόνο χιόνι και κρύο. Και η Ευρώπη παγωμένη και πλημμύρες και σεισμούς. Δόξα τω Θεώ, εμείς είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο ζωής και έτσι θέλουμε να μείνουμε. Και αν περάσει και αυτή η δυσκολία, νομίζω θα ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Πιο σημαντικότερο είναι αυτό. Και εσείς περιμένετε τα παιδιά σας να έρθουν κάποια στιγμή. Σήμερα το πρωί είχα βίντεο κλίση. Αν αυτή τη στιγμή με βλέπουν, μ' ακούνε, τα λαχτάρισα τόσο πολύ. Έτσι. Όμως υπάρχουν και εδώ που πρέπει να κοιτάξουμε. Ακριβώς. Και να στηρίξουμε. Οπότε... γι' αυτό είπαμε. Να σκεφτόμαστε ότι ο χρόνος είναι υπέρ μας. Κάθε μέρα που κυλάει κάτι κερδίζουμε. Σίγουρα. Κερδίζουμε έδαφος, κερδίζουμε το στόχο της κανονικότητας, της επιστροφής. Ναι. Και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, καλά φυτέματα. Έτσι, όλα καλά να πάνε. Κάθε μέρα να είναι όμορφη και δημιουργική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που μας σκέφτεστε κάθε φορά. Είσαστε κοντά μας και εύχομαι του χρόνου να είναι καλύτερα.